Το θέμα με τα επικίνδυνα πεζοδρόμια τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Δυστυχώς, όπως πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά είχαμε και προσωπική επικοινωνία, διαπιστώσαμε ότι υπήρξε ένα ατύχημα σε μια κυρία που στο πεζοδρόμιο, σε συγκεκριμένο πεζοδρόμιο πολύ λίγα μέτρα από την Αριστομένος μετατράπηκε σε παγίδα. Συγκεκριμένα ήταν ένα φρεάτιο της ΔΕΙΑ. Το θέμα είναι, έχουμε θέση κατ' επανάληψη. Γίνονται κάποια έργα, πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής δίωδος των πεζών. Πρόκειται για μια λυπή αποκατάσταση όπου ένας εργολάβος έκανε μια παρέμβαση, το είδα από τις υπηρεσίες και θα υπάρξει παραδειγματική ας το πούμε ποινή, καταλογισμός για τέτοιους είδους αποκαταστάσεις. Να πούμε το εξής, ότι από τις συμβάσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα, η αποτύπωση όλων των παρεμβάσεων που γίνονται αποτυπώνεται και ψηφιακά, ώστε πλέον να υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε όλα αυτά. Περαστικά στην κυρία και ελπίζουμε να μην τύχει κάτι αντίστοιχο. Τα προβλήματα στην πόλη ούτε έχουν λυπεί, ούτε πρόκειται να λυπούν. Όσο υπάρχει η λειτουργία της πόλης και όσο υπάρχει η πόλη, πάντα να υπάρχουν προβλήματα. Και σε αυτή τη Δημοτική Αρχή και στις επόμενες. Όμως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει αποδώσει πολλά χιλιόμετρα πεζοδρομίων σύγχρονων και ευρωπαϊκών, τα οποία δεν υπήρχαν. Μπορεί να περπατήσει στο κέντρο της Καλαμάτας περίπου για 5 χιλιόμετρα, σχεδόν μη συναντώντας αυτοκίνηση. Και αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα, ή ότι οι πεζόδρομοι ξεκίνησαν με αυτή τη δουλειά. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα, γι' αυτό ένα συνεργείο μόνιμα διορθώνει πεζοδρόμια ή κατασκευάζει πεζοδρόμια εκεί που δεν υπήρχαν. Τα προβλήματα είναι βέβαια ότι αυξάνονται, διότι ο καθένας σκάβει με άδειες τις οποίες έχει πάρει και κεντρικά μάλιστα και δεν μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε. Υπάρχουν δε και ζητήματα τα οποία συνδέονται με τις εργολαβίες της ΔΕΙΑ όσον αφορά την αποκατάσταση και των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος.